Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για προβλήματα που μας απασχολούν και μας απασχολούν. Ορογουμένως βρισκόμαστε στη δυσκολότερη οικονομική κρίση, καθώς μπορούμε να παραγγέψει κι άλλες. Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν, κάποια δεν μπορούν να γίνουν, γιατί δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Και δεν θα πρέπει πάντα να φέρει την ευθύνη η διοίκηση για κάτι που γίνεται ή κάτι δεν γίνεται. Είναι το ίδιο συνυπεύθυνη και αντιπολίτευση. Μηδενός εξαιρεμένος και εμένα, για κάποια που δεν γίνανε, ενδεχομένως θέλω και εγώ. Φταίει ο κύριος Κασαφός, φταίει ο κύριος Πολεμενέτης. Δεν μπορεί να τα ρίχνει μόνο στη διοίκηση. Έχει τον τρόπο της για την πολίτευση να επιβάλλει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως και λίγο με παραμερίσει κάποια πράγματα. Όλα υπόθηκα. Δεν θέλω να επαλέγω, θέλω να τους περάσω πέρασε και η ώρα. Ένα μόνο με αυτό που ίσως διαφέρει και στον κύριο Δήμαρχο, δεν ήθελα να πω. Ειδικά για το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ υπεγράφει σύμβαση από την τότε υπουργό, κατόπιν επιστολής του προηγουμένου Δημάρχου, ότι θα εξυπηρετεί τους δημότες με τη δημοτική συγκοινωνία. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο, επειδή η ειδική συνεισεξόμενος, όταν μπορεί να προσπαθήσει, ξέρω ότι είναι οικονομικά δύσκολο, να υπάρξει αυτή η δημοτική συγκοινωνία, έστω να εξυπηρετεί τους ανθρώπους περιστασιακά για το ίδιο. Αυτή είναι μία λύση. Πιστεύω ότι ο ΑΣΑΠ δεν πρέπει να ιδρώσει τα στήθη του, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Δύο φορές την εβδομάδα πιστεύω ότι θα είναι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι τρεφιστό. Τώρα μιλάω για την Ιδάρα, δηλαδή που ξέρω εγώ. Για τα μαγαζιά, που το έχουμε πει, έχουμε μιλήσει επανειλημμένως. Πραγματικά υπάρχει ρήγμωση της αγοράς εδώ πέρα. Η αιτία είναι ότι ήταν, ξεκινήσαμε με κάποιες αιτίες, τα ενίκια, κάποιοι που παρέμειναν, κάποιοι φύγανε για τα ενίκια. Λέμε τώρα να δημιουργεί μια άλλη αγορά. Εάν η άλλη αγορά δεν έχει ενίκια, δεν το γνώριζε αυτό κύριε Δημάρχε. Εάν δεν πληρώνω αυτοί που θα πάρουν τα μαγαζιά μου, τι είναι ο φορέας ποιος είναι, πιστεύω το κέρδος αυτό των εμπόρων να πάει προς όπλος των δημοτών και να είναι μια καλύτερη λαϊκή αγορά. Ίσως σε λίγο καιρό θα είναι ο προϋπολογισμός, θα δείτε τι έχει πληρώσει. Κύριε Δήμαρχε, εγώ απλά λέω, δεν αποφασίζω. Είπα ότι αν τα ενίκια είτε είχαν καλύτε, δεν πληρώνει ο φορέας αυτός, πιστεύω το κέρδος αυτό να μεταφερθεί στους κατοίκους και αντί να έχουν ανάγκη τη λαϊκή αγορά που γίνεται μια φορά την εβδομάδα, να έχουν μια λαϊκή αγορά μέσα στην πόρτα τους. Εμείς βάσεως. Δηλαδή ο κάθε πολίτης που πάει στην λαϊκή αγορά πάει να βρει φθηνότερα πράγματα. Αν διώξαν τη λαϊκή αγορά εδώ πέρα. Αυτά είχα να πω. Για όσο για το περιβάλλοντα χώρο, πιστεύω ότι με τη συμμετοχή και του συνδέμου πάντως και κάποιο φόρο και την δική σας πρωτοβουλία γίνονται δύο πράγματα. Μην πάει από εδώ μόνο όταν δεν έγινε και τίποτε. Όσο μπορούν. Αλλά πιστεύω και ξαναπαναλαμβάνω ότι το κάθε πράγμα που για να δω δεν είναι μόνο η ποινικότητα με την ειδίκηση. Είναι και η αντιπολίτευση. Και πρέπει και εμείς το αρέσουμε να σε δωράξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.